Γιώργος Κωνσταντίνου μας μεταφέρει μια είδηση. Έχουμε την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού όσον αφορά στο πολύ πολύ κρίσιμο θέμα, το οποίο το ακούμε από εχθές το βράδυ, όταν η Γερμανία αποφάσισε μόνη της μονομερώς να άρει τη συνθήκη Σέγγεν. Πήρε απόφαση η Γερμανία και πλέον θα επαναπροωθεί στην πρώτη χώρα υποδοχής τους παράτυπους μετανάστες, τους παράνομους μετανάστες, και κάποιους από αυτούς, κάτι λίγους, θα προσπαθεί να τους απελάσει. Να δούμε τι απάντησε ο Πρωθυπουργός. Γιώργο Παπακωνσταντίνου, καλημέρα. Είναι το δεύτερο διαδοχικό μήνυμα σε διάστημα 24 ώρων του Κυριάκου Μητσοτάκη προς τον Όλαφ Σόλτς, με αφορμή αυτήν την απόφαση που περιγράφεις εσύ της Γερμανίας. Δηλαδή, από τη μία να κλείσει τα χερσαία σύνορά της, αλλά από την άλλη να απειλήσει ότι θα ενεργοποιήσει σχετική πρόβλεψη στη συνθήκη Σέγγεν και να επιβάλλει συνοριακούς ελέγχους και στις άλλες πύλες εισόδου. Δηλαδή, επί της ουσίας, Νίκο, εάν επιλέξεις εσύ ως Έλληνας Ευρωπαίος πολίτης να πας στο Βερολίνο ή σε οποιαδήποτε άλλη γερμανική πόλη, να χρειαστεί να πηγαίνεις με το διαβατήριό σου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λοιπόν, όπως και στη Βιέννη χθες, έτσι και σήμερα, μιλώντας στο Talk Radio, υποστήριξε ότι η μονομερής κατάργηση Σέγγεν και το να πετάξουμε το μπαλάκι στις χώρες που είναι στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει εύκολα ανεκτό. Περαιτέρω πρέπει βέβαια να σου πω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάτι το οποίο έκανε και όταν συνάντησε τον Όλαφ Σόλτς τον Νοέμβριο του 2023 στη Γερμανική Καγκελαρία, επισήμανε ότι η Γερμανία, όπως και άλλες χώρες βέβαια, είχαν μια εξαιρετικά ανεκτική και γενναιόδορη πολιτική απέναντι στους μετανάστες, η οποία πολιτική λειτουργήσε και ως μαγνήτης για πολλούς ανθρώπους που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο έδαφος της Γερμανίας. Από εκεί και πέρα, αν μου επιτρέπετε να σας πω, έχουμε δύο ακόμη ειδήσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας στην κριτική που δέχεται, αλλά και στις αντιδράσεις που υπάρχουν στις τάξεις των ενστόλων με αφορμή την αύξηση στο νυχτερινό επίδομα, υποστήριξε ότι αυτό είναι ένα βήμα κατώτερο των προσδικιών, αλλά ενδεικτικό των προθέσεων της κυβέρνησης, και προανήγγειλε, λέει, ότι του χρόνου, εφόσον συνεχίσουν να πηγαίνουν καλύτερα τα πράγματα και εκτελεστεί σωστά ο προϋπολογισμός, θα πάμε σε μια νέα αύξηση του νυχτερινού επιδόματος. Προανήγγειλε δε και κατεδαφίσεις αφαιρέτων, Νίκο, και τώρα. Ναι. Και μάλιστα, προκειμένου να μην αμφισβητηθεί η αποφασιστικότητα της κυβέρνησης προς αυτή την κατεύθυνση, υπενθύμησε το παράδειγμα της Μυκόνου. Περαιτέρω δε πρέπει να σας πω, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι αφορά στην έτερη συζήτηση που αφορά τις ενδεχόμενες αυξήσεις στο νερό, ότι δεν πρόκειται να πάμε σε αυξήσεις. Όποια ανατίμηση στο τιμολόγιο της ΕΙΔΑΠ θα γίνει στο επίπεδο του πληθωρισμού, το νερό στην Ελλάδα είναι και θα παραμείνει φθηνό, όπως υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Καλό αυτό, καλό αυτό. Καλό αυτό, γιατί έχουμε ετοιμάσει παράδειγμα σε λίγο. Θα το δούμε, ναι, με τον κύριο Στεργίου, ύψος, με τον πρόεδρο της ΕΙΔΑΠ. Ακριβώς, με το ύψος του πληθωρισμού για ένα μέσο νοικοκυριό, έτσι. Το πόσο παραπάνω θα γιατί είναι αυτό πολύ. Το οποίο ουσιαστικά ακούσαμε τον κύριο Σκυλιακάκη είναι μια κλιμακωτή χρέωση ανάλογα με την κατανάλωση, με στόχο φυσικά να προσέχουμε για να έχουμε, να μειώσουμε λίγο τις καταναλώσεις. Από την άλλη, να σας πω κάτι ακόμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άνοιξε ακόμη ένα παράθυρο. Συζητώντας για το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων, το οποίο, όπως υποστήριξε, είναι ένας μηχανισμός εξετάσεων αδιάβλητος και αξιοκρατικός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι γίνονται σοβαρές συζητήσεις για να μπορέσει να αποσυνδεθεί το απολυτήριο του Λυκείου από την είσοδο στα πανεπιστήμια, με την ύπαρξη όμως πάντα ενός μηχανισμού εξετάσεων. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ευχαριστούμε. Αναλυτικός ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στο The Talk Radio.